Χριστός Ανέστη Χρονογράφημα του Παύλου Νιρβάνα Διαβάζει η Βασιλική Αρβανιταντώνη <Καισίες> Κάποτε, εδώ και πολλά χρόνια, που μου τύχε να κάνω ανάσταση σε κάποιο ορεινό χωριό της Ρούμελης, ένας γέρος χωριάτης υψώνοντας τη λαμπριάτικη λαμπάδα του σαν χαιρετισμό προς τα αναστάσιμα Μάστρα, μου είπε σαν να μιλούσε με τον εαυτό του «Ημέρεψαν απόψε παιδί μου τα ουράνια». Στα δύο αυτά λόγια ο αθώος χωριάτης είχε κλείσει επιγραμματικά το βαθύτερο νόημα του χριστιανικού θαύματος «Ημέρεψαν τα ουράνια». Ο ουρανός, χωρίς το μεγάλο χριστιανικό θαύμα, θα εξακολουθούσε να είναι για την περίφοβη ψυχή του απλοϊκού ανθρώπου, για κάθε ανθρώπινη ψυχή, το κατοικητήριο ενός Θεού τρομερού, δικαιοκρίτη, χωρίς επίοικια και τιμωρού, χωρίς έλεος. Τέτοιοι στάθηκαν οι θεοί όλων των θρησκειών. Κυβερνούσαν τα πλάσματά τους με τον τρόμο τύρανοι παντοδύναμοι, μακρισμένοι από το λαό του. Δεν είχαν γνωρίσει ποτέ τι αδυναμίε του. Δεν είχαν πονέσει ποτέ τον πόνο του. Δεν είχαν βασανιστεί ποτέ από τα βάσανά του. Δεν είχαν κλάψει ποτέ τα δάκρυά του. Ανίκανοι να συμπονέσουν, να λυπηθούν και να συγχωρέσουν. Πώ να μην είναι άγρια όπω τα βλέπε το μάτι του φοβισμένου ανθρώπου τα ουράνια, τα κατοικημένα από τέτοιου θεού και μέσα στην και εκείνη η νύχτα που η λαμπάδα του γέρου χωριάτη είχε υψωθεί σαν χαιρετισμό προς τα λαμπρά αναστάσιμα άστρα, τα ουράνια είχαν ημερέψει. Δεν κατοικούσε πια εκεί πάνω υψωμένο στον τρομερό του θρόνο ένας θεός ξένος για τους ανθρώπους. Κατοικούσε ένας γλυκύτατος Θεός που είχε πονέσει όλους τους πόνους των ανθρώπων, που είχε γνωρίσει όλες τις αδικίες της γης, που είχε τραβήξει όλες τις καταφρόνιες, που είχε πληρώσει όλες τις αχαριστίες. Τον έβρισαν, τον αναγέλασαν, τον έφτισαν, τον έσυραν δεμένος στους δρόμους, σαν τον τελευταίο κακούργο, τον σταύρωσαν. Επίνασε, δίψασε, κουράστηκε, αντίκρισε τη φρίκη του θανάτου, για μια στιγμή είδε τον εαυτό του λυσμονημένο και από τον ίδιο το Θεό που ήταν πατέρας του. «Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες». Δεν στάθηκε πόνος που να μην τον γνώρισε, καρδιοσωμός που να μην τον ένιωσε, δυστυχία που να μην γεύτηκε το φαρμάκι της. Ήπιε όλα τα φαρμάκια που μπορεί να πιει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο. Και τη νύχτα εκείνη ο πονεμένος και βασανισμένος αυτός άνθρωπος είχε ανέβει στους ουρανούς και είχε καθίσει παντοδύναμος στο θρόνο του Θεού να κυβερνήσει τον κόσμο. Πώς να μην ημερέψουν τα ουράνια. Μια απέραντη καλοσύνη είχε πλημμυρίσει το στερέωμα. Γιατί να τρέμει πια ο αμαρτωλός θα συλλογιζόταν ο γέρος. Εκείνος που συγχώρεσε την πόρνη, το ληστή και εκείνο ακόμα που τον σταύρωσαν είναι τώρα εκεί πάνω για να ειδεί τα δάκρυα του μετανιωμού του και να τον συγχωρέσει. Γιατί να απελπίζεται ο άρρωστο. Εκείνο που γιατρέψε τον τυφλό και τον παράλυτο είναι τώρα εκεί πάνω για να τον γιατρέψει. Γιατί να βαρικομάει ο φτωχό και αδικημένο. Εκείνο που πείνασε και δίψασε είναι τώρα εκεί πάνω και καταλαβαίνει τη δυστυχία του γιατί να λαχταρά η μάνα για το παιδί της. Εκεί απάνω στους ουρανούς είναι μια μανούλα που δοκίμασε τον πόνο της για να παρακαλέσει το παιδί της που κυβερνάει τον κόσμο να την ελεύσει. Και γιατί να τρέμει ο ασπρομάλης ο γέρος την ώρα του θανάτου. Είναι και για αυτόν, είναι για κάθε ψυχή μια ανάσταση. Τα ουράνια είχαν ημερέψει αλήθεια εκείνη την ανοιξιάτικη νύχτα και η λαμπάδα του γέρου είχε ψωθεί σαν χαιρετισμό και σαν ευχαριστία προς τα Αναστάση Μάστρα. «Χριστός Ανέστη παππού, ο Θεός, ο Κύριος παιδί μου»,